Σίγουρα έχει τύχει πολλές φορές να νιώθουμε άσχημα για τη μυρωδιά του σώματος μας και ιδιαίτερα μετά από σκληρή εργασία. Αυτό οφείλεται στον υδρότα και πιο επιστημονικά στην εφίδρωση. Τελικά όμως γιατί υδρώνουμε και ποιος ο λόγος ύπαρξης του μηχανισμού της εφίδρωσης, είναι ο μηχανισμός ψύξης του σώματος, όταν το σώμα εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε έντονη άσκηση, ανεβαίνει η ροή του αίματος και έτσι απελευθερώνεται υδρότας από τους πόρους του δέρματος. Μόλις λοιπόν ο υδρότας αρχίσει να εξατμίζεται, δημιουργείται ένα αίσθημα δροσιά στο σώμα. Έτσι η θερμοκρασία που ανέβασε το σώμα λόγω της υψηλής ροής του αίματος, αποβάλλεται με αυτόν τον τρόπο. Όπως οι πιο πολλοί από εμάς γνωρίζουμε, το 60% του σώματός μας αποτελείται από νερό και το σώμα μας χάνει νερό με 4 διαφορετικούς τρόπους. Την εφίδρωση, την ούρηση, την ενυδάτωση του οργανισμού και την αναπνοή. Γιατί όμως μερικοί άνθρωποι υδρώνουν περισσότερο και άλλοι λιγότερο, οι άνθρωποι γεννιούνται έχοντας από 2 έως 4 εκατομμύρια υδροτοποιούς αδένες οι οποίοι ενεργοποιούνται σταδιακά με την πάροδο των ετών, άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με το πόσο υδρώνουμε, είναι το περιβάλλον αλλά και η ενδυμασία μας. Εάν το περιβάλλον έχει υψηλό ποσοστό υγρασίας, τότε ο υδρότας εξατμίζεται δύσκολα και το άτομο δυσκολεύεται να δροσιστεί, οι γυναίκες έχουν πιο πολλούς υδροτοποιούς αδένες αλλά οι άντρες έχουν μεγαλύτερη και πιο έντονη λειτουργία αυτών των αδένων σε σχέση με τις γυναίκες. Για αυτόν τον λόγο, οι άντρες υδρώνουν συνήθως πιο πολύ. Επίσης οι περισσότεροι αδένες βρίσκονται στην περιοχή από τον αστράγαλο και κάτω, στις μασχάλες και στην βουβονική περιοχή. Από ό,τι αποτελείται ο υδρότας, είναι σημαντικό εδώ να αναφέρουμε ότι ο υδρότας δεν αποτελείται μόνο από νερό. Χάλκος, αμμόνα, κρεατίνη, αλατά, ουρία, μαγκάνεο, κάλιο, νάτριο είναι μερικά από τα δεκάδες στοιχεία που αποβάλλουμε κατά την εφίδρωση, οι άνθρωποι αθλητές που χάνουν μεγάλες ποσότητες νατρίου κατά την εφίδρωση, είναι αρκετά επιρρεπείς στις κράμπες. Η καλύτερη αποθεραπεία σε αθλητές, οι οποίοι εμφάνισαν κράμπες κατά τη διάρκεια της άσκησης, είναι διατροφή και υγρά πλούσια σε νάτριο και κάλιο, κλείνοντας θα πρέπει να ανησυχήσετε όταν δεν υδρώνετε καθόλου και όχι όταν υδρώνετε, εφίδρωση είναι σημάδι καλής λειτουργίας του οργανισμού. Επίσης, keep in mind ότι όσον αφορά την άσχημη μυρωδιά, υπάρχουν τα αποσμητικά και τα μπάνια.